Την αντίθεσή του στα σχέδια για εξόριξη χρυσού στην περιοχή της Θράκης επανεβεβαίωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής του. Η Διανομαρχιακή Επιτροπή ενάντια στο χρυσό υπέβαλε μία εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με τη συγκεκριμένη εξορρυκτική δραστηριότητα και το, θα έλεγα, χρόνιο αίτημα των εταιριών χρυσού να αναπτύξουν εξαιρετική δραστηριότητα στην περιοχή Εύρου Ροδόπης, επιστημονικά. Το θέμα έχει εξαντληθεί περίπου εδώ και 10-15 χρόνια, όπου προσεκλήθησαν και οι δύο πλευρές για να καταθέσουν τις απόψεις τους και οι τοπικές κοινωνίες διαχρονικά, με πλήρη ομοθυμία και ομοφωνία, είπαν λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εξαιρετική δραστηριότητα δεν συνάδει με τον αναπτυξιακό περιφερειακό μας σχεδιασμό και ότι αυτό που προσδίδει προς τη θέμενη αξία σε αυτή την περιφέρεια και στην περιοχή Ροδόπης και Εύρου ήταν η αειοφορία, η περιβαλλοντολογική και το προστατευόμενο οικοσύστημα. Λοιπόν, οι κοινωνίες έχουν εκφραστεί αλλεπάλληλα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσαρμονία ανάμεσα στην κεντρική εξουσία και στο τι αποφασίζει η τοπική κοινωνία για τη δική της ζωή και το Περιφερειακό Συμβούλιο απεφάνθηκε για μια άλλη φορά με πολύ σαφήνεια. Είπε ένα όχι στο συγκεκριμένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να συσταθεί μια διαπαραταξιακή και διαθεσμική επιτροπή φορέων, που σε άμεσο χρόνο θα ενημερώσει διαζώσει στην Αθήνα την πολιτική ηγεσία και τους αρχηγούς των κομμάτων για την κατηγορηματική αντίθεση των τοπικών κοινωνιών επάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αφορά κυρίως να δρομολογήσει συναντήσεις με, όπως είπαμε, με τον Πρωθυπουργό της χώρας, με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, με το αρμόδιο Υπουργείο, για να μεταφέρει για μια άλλη φορά το όχι της τοπικής κοινωνίας για το χρυσό. Κλείνοντας, ο κύριος Γιαννακίδης σημείωσε πως ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που τέθηκε επιτάπητο στο Περιφερειακό Συμβούλιο αφορούσε στο ΕΣΠΑ Μακεδονίας Θράκης, για το οποίο τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου ενέκριναν κατά πλειοψηφία την πρόταση του Περιφερειάρχη να αναζητηθούν οι πόροι που απομείωσαν το Περιφερειακό Επιχρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για δράσεις και έργα που έπρεπε να καλυφθούν από προγράμματα των Υπουργείων και να διεκδικηθεί η επιστροφή τους σε επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.